Καλό μεσημέρι, κυρία Χαλιού. Γεια σας. Λοιπόν, αύριο έχουμε το μεγάλο συλλαλητήριο, έτσι. Βεβαίως. Και στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Φτάει η ώρα στην Αθήνα, εδώ στο Σύνταγμα, και επίσης στο άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. Οι προσυγκεντρώσεις είναι σε διάφορα σημεία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Κάνικος, Προπύλαια, Ομόνοια. Είναι, έχουμε διάφορες προσυγκεντρώσεις για τα σωματεία, για τους φορείς. Βεβαίως, ευελπιστούμε, αυτό επιδιώκουμε, αυτό έχουμε συζητήσει και στα διοικητικά συμβούλια, στα σωματεία, στα εργατικά κέντρα που παίρνουν μέρος κλπ. Θέλουμε να είναι ένα συλλαλητήριο παλαϊκό, οι εργαζόμενοι να διαδηλώσουν για αυτά ακριβώς που ζουν. Ενάντια στην ακρίβεια, για αυξήσεις στους μισθούς τους, ακριβώς επειδή έρχονται και Χριστούγεννα και δεν ξέρω, θα τα έχετε διαβάσει προφανώς, 23% ακριβότερο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι σήμερα. Βέβαια. Από πέρσι. Και πληρώνουμε από την τσέπη μας. Εδώ για ο κύριος ανάγκες παιδείας. Ο κύριος Κρέκας μας είπε, διαφήμιζε και αλυσίδα σούπερ μάρκετ και μας είπε ότι είναι και πιο φτηνό. Λες και δεν πάμε σε σούπερ μάρκετ. Ναι, να πάμε. Να έχουμε δηλαδή ακριβώς αυτό. Μας έχουν βάλει πραγματικά όλα τα νοικοκυριά να είμαστε από το πρωί ως το βράδυ με ένα τάμπλετ για να βλέπουμε ποιο είναι το φτηνότερο σούπερ μάρκετ, από πού θα πάρω τα καθαριστικά μου, από πού θα πάρω τα κρεατικά μου κλπ. Νομίζουμε ότι δεν μπορούν πλέον οι εργαζόμενοι, οι νέοι, οι ηλικιωμένοι, οι συνταξιούχοι να ζούμε με αυτή την κατάσταση. Δεν μπορούμε. Αυτό δηλαδή που θέλουμε κι εμείς αύριο να αποτελέσουν τα συλλαλητήρια είναι μια συνέχεια της πάλης των εργαζομένων για όλα αυτά που έχουμε για αξιοπρέπεια σήμερα. Έτσι, για αξιοπρέπεια. Δεν ζητάμε κανένα κότερο στη Μαρίνα Λίμου. Την αξιοπρέπειά μας δεν θέλουμε. Θέλουμε να μπορούμε να μας φτάνουν αξιοπρεπώς τα χρήματά μας, να μην τελειώνουν στις 15 του μήνα. Γιατί εκεί, αν συζητήσετε ακόμα και για τους τραπεζοϋπάλληλους, που υποτίθεται ότι έχουμε ένα καλύτερο εισόδημα, έχετε υπόψη σας, άμα πάτε να μιλήσετε σήμερα με τους τραπεζοϋπάλληλους, 20 του μήνα τελειώνουν τα λεφτά. Γιατί η ακρίβεια έχει φτάσει στο Θεό. Γιατί έχει επιδεινωθεί η ζωή μας και αποτυπώνεται παντού. Και αποτυπώνεται και σε αυτόν τον προϋπολογισμό που συζητείτε τώρα αυτές τις μέρες στη Βουλή. Γιατί τα μέτρα που προβλέπει αυτός ο προϋπολογισμός, όπως και ο περσινός και ο προπέρσινος, αλλά ακόμα χειρότερα, φτάνουν, πώς το λένε, επιβεβαιώνουν ότι τα νήματα της οικονομίας που τα κινούν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, αυτοί νομοθετούν και τα συμφέροντά τους. Εμείς θα δυστυχούμε. Θα βλέπουμε το αρνάκι από 9 ευρώ πέρσι να γίνεται τώρα 14 ευρώ και αυτοί θα επικυρωποιούν το σχέδιο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης για τα συμφέροντα τα δικά τους. Δηλαδή, από τη μια έχουμε τα μετωμένα πλεονάσματα και από την άλλη έχουμε καταιγίδα από φόρους, ακρίβεια, τα νοσοκομεία μας να στενάζουν, να μην έχουμε γιατρούς, να μην έχουμε φάρμακα, τα σχολεία μας, το δικό μου το σχολείο εκεί που βγαίνουν τα παιδιά μου, γίνεται 100 χρονών σε ένα χρόνο στο παλιό Φαλήρο. 100 χρονών. Με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει, να μην υπάρχει αντισεισμική θωράκιση. Μας είπε η Υπουργός, το περπάτημα κάνει καλό και συγχωνεύει σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Περπατάνε τα παιδιά 8 χιλιόμετρα, αυτά που γίνονταν δηλαδή μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν υπάρχει ακριβώς αυτό. Εμείς τα σωματεία, οι εργαζόμενοι, μπορεί να τα βλέπουμε, να τα ακούμε, να γελάμε με αυτά, όμως είναι η πραγματικότητα και είναι η ζωή μας, η οποία δεν προστατεύεται από πουθενά, από κανένα κράτος, από κανένα προϋπολογισμό. Και εμείς λοιπόν με αυτόν τον αγώνα που δίνουμε τώρα, με αυτούς τους αγώνες που δίνουμε και καθόλου τη διάρκεια, και με τον αυριανό και με το αυριανό συλλαλητήριο, αλλά και με αυτά που θα έρθουν και μετά το αυριανό συλλαλητήριο, οι κινητοποιήσεις μας, οι δράσεις μας και η μάχη μας για συλλογικές συμβάσεις, για αυξήσεις στο μισθό μας, για παροχές που, αυτό που είπατε και εσείς, για αξιοπρεπή ζωή. Ακριβώς αυτό θα επιβάλλει. Το δίκαιο δηλαδή το δικό μας και όχι των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Δεν μπορεί να τελειώνει ο μισθός μου και να μην μπορώ να στείλω το παιδί μου σε ένα σχολείο κανονικό, σε ένα νοσοκομείο κανονικό. Δεν είναι. Είναι πράγματα δηλαδή που για τον 21ο αιώνα, ενέτος 2023 τελειώνει και αυτό, δεν θα μπορεί να θυσιάζουμε άλλο τα δικαιώματά μας για τις επενδύσεις και για τα κέρδη. Μάλιστα, να επαναλάβουμε την ώρα αύριο. Είναι 7 η ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα εδώ στην Αθήνα, το ίδιο και στο άγαλμα του Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη, με τα πανό μας, τα σωματεία, τα συνδικάτα, με τις φωνές μας, με την αποφασιστικότητά μας, με τις αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσεων και των συσκέψεων που έχουν προηγηθεί,
θα πούμε ότι δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο και θα απαιτήσουμε μέτρα και για αυτόν τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά και για τη βελτίωση όλων των τομέων της ζωής μας, που κακά τα ψέματα οικονομικά είναι όλα. Αλλά... Από τον προϋπολογισμό περνάει και η υγεία και η παιδεία. Έτσι, έτσι. Δίνονται χρήματα. Ναι. Χρήματα δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό για άλλα. Για επενδύσεις πολεμικές, για να φτιάξουμε δεν ξέρω εγώ τώρα τι βάσεις πολέμους κλπ. Για να σκοτώνονται παιδάκια στην Παλαιστίνη. Ναι. Δίνονται. Για ένα νοσοκομείο και για ένα σχολείο όμως. Δεν δίνονται. Δυστυχώς. Δεν. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Χαλιού. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.